Συνάδελφοι, συναδέλφισες, όσοι νόμιζαν ότι με τον νόμο της απαγόρευσης των διαδηλώσεων, όσοι νόμιζαν ότι με το κλείσιμο των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, ότι με τις χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλους, μάγειρες, καμαριέρες στην ανεργία θα γλιτώσουν από το ταξικό κίνημα στον κλάδο, είναι γελασμένοι. Εδώ είμαστε κι εμείς, ενωμένοι μαζί σας. Δίνουμε τη μάχη 1,5 χρόνο τώρα για τη διασφάλιση του εισοδήματος όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο. Συνδέσαμε αυτό το αίτημα με την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις αυτά τα χρόνια, οι κυβερνήσεις των εργοδοτών, του κεφαλαίου. Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε, και τώρα τι κάνουμε, αυτοί εδώ είναι έτοιμοι να το ψηφίσουν, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εμείς τους απαντάμε, αυτό που έγινε το Μάρτιο του 19 από μια μικρή ομάδα γιατρών που έσπασε την απογόρευση, που έστειλαν το μήνυμα ότι και κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Αυτό που έκαναν οι τελιβεράδες με το συνδικάτο τους τον Απρίλιο του 19, που έσπασαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων και έβαλαν μπροστά τα δίκαια αιτήματά τους. Η μόνη επιλογή, συνάδελφοι, τώρα δεν είναι να τα παρατήσουμε, είναι να δυναμώσουμε τα σωματεία μας, να οργανώσουμε ακόμα περισσότερα, να ιδρύσουμε ακόμα περισσότερα μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς, να συζητήσουμε ακόμα καλύτερα τα μεγάλα σημαντικά συμπεράσματα που βγαίνουν από τη στάση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ και όλων των άλλων εργοδοτικών, κυβερνητικών, συνδικαλιστών που έχουν κάτσει στο σβέρκο των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν παραδείγματα που έσπασε ακόμα και αυτή η βδέλα. Έσπασαν και οι υπογραφές που είχαν βάλει σε μια σειρά αντεργατικές επιλογές των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Για να μας πει ο Χατζηδάκης, στην Αθήνα εφαρμόστηκε η διευθέτηση του χρόνου στα ξενοδοχεία που υπάρχει ταξικό συνδικάτο? Δεν εφαρμόστηκε, συνάδελφοι, και ας έβαλαν την υπογραφή τους τα τσιράκια της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Κανένα μεγάλο ξενοδοχείο με την παρουσία του συνδικάτου δεν τόλμησε να εφαρμόσει το 7ήμερο σε σύνδεση με την πληρότητα. Δώσαμε μεγάλες μάχες στο προηγούμενο διάστημα. Μπορούμε να δώσουμε περισσότερες. Γιατί εμείς έχουμε νιώσει στο πετσί μας τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν φοβόμαστε. 7 ώρα. 7 ώρα είναι αυτά τώρα που πρέπει να δουλεύουμε. Και όχι 7ήμερο και 12ωρο. Τα έχουμε ζήσει. Τα έχουμε ζήσει, συνάδελφοι. Και ξέρουμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Το μόνο που κρίνεται τώρα είναι να μην χάσουμε άλλους συναδέλφους στο δρόμο για να πληρωθούν 2,5 ευρώ την παραγγελία. Συναδέλφους διανομής που θα κυνηγάνε 15 ώρες στο μεροκάματο. Το μόνο που έχουμε τώρα να σκεφτούμε είναι να μην φύγουν άλλες καμαριέρες, άλλοι μάγειρες από τη μέση και τα πόδια και να τα παρατήσουν για να μην αντέξουν και να μην αντέξουν σε αυτές τις πολύ σκληρές συνθήκες, για να πάνε ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι και στην οικογένεια. Από αύριο, λοιπόν, όλα τα σωματεία του κλάδου, ακόμα και τα σωματεία που δεν πήραν απόφαση, μπορούν σε συντονισμό με το συνδικάτο, με όλα τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, να δυναμώσουμε τον αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς. Δεν θα περάσει, θα πεταχτεί στα σκουπίδια αυτό το κουρελόχαρτο.